αυτό και πολλά άλλα τραγούδια θα μπορούσαμε να βάλουμε για να υποδεχθούμε τους σημερινούς υπέροχους τρεις τρελούς τύπους. Πολύ. Αυτοί που βλέπετε εδώ πέρα, λοιπόν, κυρίες και διότι κύριοι. Διότι είναι καλοκαίρι, διότι η ζωή είναι μια παραλία. Θα μας μιλήσουν φυσικά για το Life is a Beach. Και ένα χειροκρότημα μεγάλο για τον κύριο Αλέξανδρο Προκοπάκη, τον κύριο Γιάννη Βαρελάκη, τον κύριο Χάρη Καγιαδάκη. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Πολύ καλά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Και πώς να μην είσαστε πολύ σε καλά. Σε βλέπω σε έχουν καταπιέσει εκεί πέρα ή είσαι? Όχι, χωράω απλά λόγω μεγέθους, δεν μπορώ να μαζευτώ περισσότερο. Δεν μπορείς να μαζευτείς περισσότερο, είναι αυτή η ιστορία. Είναι αυτή η ζωή άδικη που λέγαμε. Αυτά τα τρία παιδιά εδώ, οι τρεις φίλοι που πατάνε. Πάρα πολύ καλή στροφιά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και πάμε, Χάρη, να μας πεις, να ξεκινήσουμε από σένα, τι θα βλέπουμε, τι γίνεται στο Μεξικό, ποια είναι η φάση? Λοιπόν, η φάση. Η φάση στο Μεξικό, σίγουρα για να την καταλάβεις πρέπει να πας αρχικά. Και εμείς προσπαθούμε μέσω της εκπομπής να δώσουμε ό,τι πιο αντικειμενικό γίνεται, ώστε να πάρεις το vibe, αν σ' αρέσει, να περάσεις το χρόνο σου εκεί πέρα και να το δεις σαν πιο προσιτό προορισμό. Γιατί όταν ακούμε Μεξικό, συνήθως μας κάνει. Ό,τι έχουμε δει από ταινίες. Ό,τι είναι επικίνδυνο κτλ. Δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά ταυτόχρονα οι ομορφιές του Μεξικού είναι πολύ περισσότερες από τους κινδύνους. Οπότε αξίζει. Και αυτό θέλουμε να το περάσουμε και να σας το δείξουμε μέσα από το Mission Mexico. Πόσο καιρό? Οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Πόσο καιρό ήσασταν εκεί? Ήμασταν 3 μήνες. Μάλιστα. Άρα σίγουρα. Κάτι κατάλαβαν για το Μεξικό. Θα μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε μία γεύση. Όντως, από όλη αυτή την, όλο αυτόν τον υπέροχο τόπο. Γιάννης, για πες μας, τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο Μεξικό, σε αυτό το ταξίδι? Για μένα δεν ήταν πρώτο ταξίδι, αλλά το γνωρίζω το Μεξικό χρόνια. Έχεις ξαναπάει στο Μεξικό? Συγγνώμη, 1000 ευρώ, δεν το ξέρω. Πόσες φορές έχεις πάει στο Μεξικό, δηλαδή? Εγώ λέει ζω στο Μεξικό, βασικά. Είναι η 10η χρονιά. Βασικά Μεξικάνος είμαι, λέει. Έχεις ξαναπάει? Είναι η 10η χρονιά μου, πάω. Είναι η 10η χρονιά σου. Ναι. Άρα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη. Γιάννη, πώς σου ήρθε να πας στους άλλους δύο στο Μεξικό? Ποια παίζει με το τεφόρο? Ωραία, γιατί φορά... είναι η 10η χρονιά που πηγαίνεις, τι είναι αυτό που σου αρέσει πολύ? Μ' αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια που έχει ο κόσμος καταρχήν. Είναι πάρα πολύ, αγαπούν τα ζώα πάρα πολύ, αγαπούν τη φύση και αυτό το βλέπεις, το περνάει ο κόσμος εκεί. Τα στοιχεία της φύσης είναι φοβερά. Τα νερά είναι αυτό της Καραϊβικής, όπως θα βλέπουμε στις ταινίες, ας πούμε. Και τι καλύτερο από το να είσαι αντί για καλοκαίρι, να είσαι το χειμώνα και να κάνεις καλοκαίρι στην ουσία. Αυτό είναι αυτό που λέει. Αλέξανδρα, πώς θα τον ήλιο. Τώρα στο Life is a Beach? Το είπα με τη σωστή προφορά. Τέλεια, θέλω. Μας. Το έκανα πολλές πρώτες σπίτι μου. Φάνηκε ότι είναι άψογο. Στο Life is a Beach τώρα θα δούμε σχεδόν... Εδώ ήταν μια άλλη προφορά τώρα, κατάλαβες τη διαφορά. Για πάμε. Λοιπόν, θα δούμε σχεδόν ολόκληρο το Μεξικό. Έχουμε κάνει 18.000 χιλιόμετρα με το αμάξι. Wow. 18.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Γι' αυτό τους πήρε 3 μήνες. Ναι, σε κάθε. Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν βουνά, θάλασσες, έρημο, ζούγκλα, τα πάντα, Ατλαντικό ωκεανό, Ειρηνικό ωκεανό. Να πω κάτι, μπορείτε να μας πείτε ένα περιστατικό που υποθέτετε ότι θα το ξεχάσετε μέχρι το τέλος της ζωής σας και συνέβη σε αυτό το ταξίδι των 3 μηνών στο Μεξικό? Φυσικά, αυτό το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Είναι η φάση, το έχουμε δείξει στο επεισόδιο, που ήμασταν στο Χόλμπος, ένα νησί απέναντι από το Μεξικό, που ήμασταν με το αμαξάκι του γκολφ και πηγαίναμε, προσπαθούσαμε να πάμε σε μια παραλία. Όμως, όσο πηγαίναμε, άρχισε να βρέχει, να έρχεται μπόρες, μας σταματούσε το αμαξάκι, έμπαινε νερό μέσα στη μηχανή κτλ. Κολούσαμε, αλλά εμείς αντί να αισθανόμαστε άσχημα, το χαιρόμασταν και διασκεδάζαμε με αυτό. Και τελικά ήρθε εκ των φυλακή και σας έσωσε. Όχι, ευτυχώς τα καταφέραμε και γυρίσαμε πίσω. Ευτυχώς. Μεγάλες δυσκολίες έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Θα κάνετε και άλλα γυρίσματα, δεν είναι μόνο το Μεξικό βεβαίως. Και θα σας βλέπουμε κάθε Κυριακή μεσημέρι εδώ στο Star τώρα το καλοκαίρι. Αλλά για πες μας γι' αυτό, Χάρη. Δυσκολίες, η μόνη δυσκολία που μπορώ να πω ότι αντιμετωπίσαμε είναι ότι ήμασταν καινούργιοι στο χώρο, οπότε δεν έχουμε την εμπειρία του να φερθούμε στην κάμερα όπως ακριβώς θέλαμε αρχικά. Και το λέω αυτό επειδή αυτό το κάνουμε 5 χρόνια. Απλά τώρα έτυχε με το Μεξικό να έρθουμε στο Star και να έχει μια αναγνωρισιμότητα όλο αυτό το πράγμα. Η μόνη δυσκολία είναι αυτό ότι στην ουσία δεν ήταν η δουλειά μας, απλά επειδή το θέλουμε πολύ. Πιεστήκαμε μέσα σε εισαγωγικά ώστε να το μάθουμε και να το κάνουμε. Ωραία, δεν είναι όμως. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι... Το όνειρο κάθε παρουσιαστή. Μία ταξιδιωτική εκπομπή, παρακαλώ, θα ήθελα. Αυτό είναι υπέροχο. Ξέρουμε ότι στα άμεσα σχέδιά σας είναι Ισπανία-Πορτογαλία. Ξέρουμε ότι ακούστηκε μια Βραζιλία το Δεκέμβριο. Εγώ να πω ότι με πολύ μεγάλη πίεση, αν μπορούσα, με πολύ πίεση θα ερχόμουν
Α, σα κρατάω κάτι, ρε παιδί μου, να βοηθάω. Μια βαλίτσα, ένα αυτό, ό,τι όπου χρειαστεί. Εκεί, δίπλα. Οι θέσεις είναι ανοιχτές πάντως. Ναι, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ εμείς για να σας δείχνουμε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή δύναμη. Θα είμαστε μαζί σας στην τηλεόραση του Star κάθε Κυριακή μεσημέρι, όλο το καλοκαίρι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και τελευταία στιγμή. Είχαμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Και που κάνετε αυτά τα υπέροχα ταξίδια για να τα βλέπουμε κι εμείς και να ταξιδεύουμε μαζί σας.